Καλησπέρα σας. Εδώ έχουμε το πρώτο καλάθι από τον Κώστα Μαρινοξίδη. Τάσος Χριστόπουλος, Μπασκετάκι Σαλόνικα σήμερα, Δευτέρα, 6 του Δεκέμβρη. Βραδινή ώρα, το τελευταίο μάτι της αγωνιστικής. Έχουμε τους Royal Cardinals. Ο Βλάχος εδώ, από εκεί. Έχουμε τους Royal Cardinals απέναντι στους Brokers. Master League σήμερα, 6 Δεκεμβρίου του Άγιου Νικολάου. Μεγάλη χάρη του, χρόνια πολλά σε όλους τους Νικόλες, σε όλους τους Νικολέτες. Και έχουμε το τρίποντο εδώ πέρα για τους Royal Cardinals. Για τους Brokers, ο Μαυρομανώλης, ο Αντώνης, ο Τάσος ο Βλάχος, ο Φωκίων ο Χωρίνος, ο Ψαρόπουλος ο Δημήτρης, ο Αφήρης Κώστας, ο Πεχλιβάνης ο Λίκος και ο Κρητικόπουλος ο Δημήτρης. Και για τους Royal Cardinals, ο Φώτης ο Ιωαννίδης, ο Δημήτρης ο Ιωαννίδης. Ωραίο jump stop, άστοχο, ο Ψαρόπουλος, ο Κυριαζόπουλος ο Κυριάκος, ο Καλιάτσος ο Γιώργος, Μαρίνος, Σίδης Κωνσταντίνος, ο Σταυρόπουλος, ο Κώστας και ο Μανολίδης, ο Μάνος. Ο Μάνος που είναι, δεν τον έχω δει ακόμα. Δύσκολη ημέρα σημερινή για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Είχαμε πορείες, είχαμε βροχές, είχαμε δυστυχώς στον περιφερειακό ένα ατύχημα που μπλόκαρε όλη την κίνηση της πόλης. Στο διατάφτα έχουμε δύο ομάδες στη Master League. Αυτή τη στιγμή οι Royal Cardinals προηγούνται. Οι Brokers δεν έχουν σκοράρει, ο Βλάχος επιχειρεί ένα τρίποντο στο χ. Θέλουν να τρέξουν, να βγάλουν εφνιδιασμό μόνος του. Δύσκολο, αλλά άξιο συναρτηρίων, ελέγια. Του Κώστα του Σταυρόπουλου που ασόχησε, δύσκολη προσπάθεια. Ο Χωρίνος νομίζω, ο Φωκίων, με ένα ραβαρισέ σουτ, δεν τα κατάφερε. Και οργανωμένη επίθεση τώρα για τους Royal. Θα πάρει και αυτό το σουτ με ταμπλό, δύσκολο σουτ. Ο Βλάχος είναι εκεί. Δύσκολη προσπάθεια. Άστοχο το σουτ, το αμυντικό από τον Ψίδη. Ο Χωρίνος τα ακούει λίγο από το συμπαίκτη του, γιατί υποστηρίζει πως έπρεπε να μπει. Θα δούμε το σύστημα που έχουν οργανώσει οι Royal Cardinals. Θα το σκεφτεί, θα το πάρει τελικά το σούτριο πόντο. Είναι άστοχος, αλλά αδράνησε η ομάδα των Brokers. Άλλη μια κατοχή, πάλι σούτριο πόντο είναι άστοχο. Ο Καπούλας είναι αυτός, The Iceman. Όχι ρε, ακούσα τη φωνή του. Κατοχή της μπάλας για την ομάδα των Brokers. Άσπρα μπλε, κλασική βάση για τους Brokers. Η κλασική τύπου Atlanta Hawks για τους Royal. Και τώρα ο Βλάχος θα οργανώσει. Κάτος Βλάχος είναι ονόματος. Κλείστηκε. Ωραία κόβη στον... Νομίζω ότι εκλειβάνεις ο Νίκος. Άμα είναι ο Νίκος, είπε εκλειβάνεις, πρέπει να του πω χρόνια πολλά. Αδερφέ, ό,τι καλύτερα. Ναι, ο Νίκος είναι. Ο Καπούλας για τρεις, πυροβολή ο Άισμαν. Ο Βλάχος θέλει να τρέξει, αλλά έχουν επιστρέψει πέντε. Άπαντες δηλαδή για τους Royal Cardinals. Θα πάρει το σούτο του Κλειβάνης, όχι, το σκέφτεται. 10-4, σπάει την μπάλα ο Βλάχος από το κορυφή, αστοχή. Ο Καπούλας δεν θα τα καταφέρει. Ο Μαρίνος, Κώστας Μαρίνος Κύρης. Κατοχή 14 δευτερολέπτων. Χαμηλό το σκορ τα πρώτα 5 λεπτά. 4-2. Ο Βλάχος, ο Δεντέξι. Δημήτρης Σαρόπλος. Ο Χωρίνος ο Κοκκινός δεν τα κατάφερε. Ξανά αμαρκάρει στο jump stop. Εύστοχο, πολύ καλό, δέχεται το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του. Ο Κυριάκος ο Κυριαζόπουλος είναι αυτός. Του κάνει το σκορ 6-2.
Μάλιστα. Ετοιμάζουν αλλαγή οι Brokers. Πάρα πολύ ωραία ο Δημήτρης ο Ψαρόπουλος. Γύρισε και με ένα δύσκολο σούτ έκανε το 6-4. Ετοιμάζουν αλλαγή, όπως είπα, ο Κώστας Ζαφίρης νομίζω αυτός που θα μπει. Και σε αυτή την περίπτωση θέλω να πω κάτι. Ο Κυριαζό, για τρεις. Για τρεις είναι ο Κυριαζό. Αλλά οπότε ζητώ συγγνώμη, ο προηγούμενος τώρα Σταυρόπουλος έκανα λάθος. Άνθρωποι είμαστε, συγγνώμη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχει πάρει μια άγρια μορφιά το παιχνίδι. Ζεστάθηκαν λίγο οι ομάδες, 8-6 ξανά απάντησε ο... ο Ψαρόπουλος εκ με τη δόρατος. Θέλω να δώσω από τα βάθη της καρδιάς μου και εκ μέρους της διοργάνωσης αλλά προσωπικά σαν άνθρωπος να πω τα συγχαρητήριά μου και να σας ζήσει στον Γιώργο τον Μοσκόπουλο, τον παίκτη τον μπρόκερ που όπως με ενημέρωσε και στη συνέντευξη τύπου ο Δημήτρης ο Κρητικόπουλος απέκτησε σε μια κορούλα να είναι γερή, δυνατή, υγιής και ό,τι καλύτερο παιδιά σας εύχομαι για εσάς και για το νέο μέλος της οικογένειάς σας. Χαμηλάει μπάλα ο Άισμαν, καπούλα για τρεις. Αλλοιώθηκε όμως από τον Μπεκλιβάνη το σουτ. Ο Τάσος ο Βλάχος δεν βιάζεται, θέλει να ισορροπήσει γιατί η ομάδα του είναι πίσω με δύο. Μπορεί να ισοφαρίσει, μπορεί να περάσει και μπροστά. Ο Ψάρο. Ανοιχτό το παιχνίδι. Χαμηλάει μπάλα. Παραλίγο το λάθος. Την έχασε ο Χωρίνος. Πέντε βήματα. Και ευστοχή σε ένα εύκολο θεωρητικά lay-up. Και το σκορ γίνεται 16. Ο Βλάχος είναι αυτός. Θα πάρει στο τριόποντο ο Βλάχος. Ναι, Τάσος Βλάχος, 19. Τον άφησαν, κακός τον άφησαν οι Royal Cardinals. Πυροβόλησε. Θα απαντήσει. Όχι, είναι άσχατο. Νομίζω ήταν ο Κυριαζόπουλος. Ναι. Ο Κυριαζόπουλος ήταν 19, τώρα έχουν το momentum. Η Μπρόκερ μπορεί να περάσει μπροστά. Φάουλ, ναι, θεωρώ ότι είναι φάουλ. Υπάρχει μια νευρικότητα μεταξύ των παιχτών των Μπρόκερ στον πυρόγο. Ένα πάθος θα έλεγα. Κύριο Αγκαλκάτρο να το πάτε λίγο πιο χαλαρά το θέμα. Η αλλαγή έγινε, ο Χωρίνος Φωκιανός βγήκε και μπήκε μέσα ο Ζαφίρης ο Κώστας, όπως σας προείπα. Μάλιστα. Ο Βλάχος ξανά πυροβολή. Μπήκε και βγήκε μάλλον τον πούλησε τη λένε. Παραλίγο το λάθος, συγκρατεί όμως. Ωραία assist. Εξαιρετική assist και όμορφο καλάθι. Εξαιρετική assist ο Σταυρόπουλος ο Κώστας. Βλάχος. Πεκλιβάνης. Το κανείς τον χρόνο θα το πάρει ο Πεκλιβάνης, όχι το σουτ, το μακρινό. Άστοχος. Ο Άισμαρ, ο Καπούλας είναι εκεί. Θα πάρει το σουτ τριών πόντων. Άστοχο. Έχουμε αλλαγή. Ποιο νούμερο είσαι? Ο Γιώργος ο Καλιάτσος είναι αυτός που πέρασε τον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιώργος Καλιάτσος. Σαρό άλλαξε λίγο, ακούτε εδώ πέρα κάτι. Αλλά γίνει στα mismatch. Ο Γιώργος ο Καλιάτσος είναι αυτός που μπήκε μέσα. Το Πεκλιβάνης, ωραία στο Βλάχο, ο Βλάχος δεν κατάφερε να συγκρατήσει το κλέψιμο. Ο Άισμαν Καπούλας είναι εδώ, ξανά το κλέψιμο από τον Βλάχο, όχι. Ποιος? Ο Ξίδης. Ο Καπούλα. Νομίζω. Όχι. Μισό λεπτό παρακαλώ. Είναι καλάθι, μετράει το καλάθι του Καπούλα. Άισμαν και μια ελευθερή βόλη. 14-9 ήρθε η ώρα για τον Κρητικόπουλο. Ο Ιθήνο Νους μπαίνει μέσα, Δημήτρης Κρητικόπουλος.
φίλος και καλό παιδί. Στη θέση του Αντώνη Μαυρομανώλη. Ψηλώνει αρκετά το σχήμα οι Brokers. Ψηλώνουν. Ενώ αυτή τη στιγμή θα σας ενημερώσω ότι έρχονται και άλλοι παίχτες που κάνουν ζέστημα και ο λόγος είναι ο εξής. Δυστυχώς είχαμε ένα ατύχημα στον περιφερειακό και είχε διακοπή η κίνηση και είχαμε καθυστερήσει λίγο στην προσέλευση των παιχτών. Πυροβολή, αλλά αστοχή ο Βλάχος αμέσως. Παραλίγο το κλέψιμο, αλλά ο Άισμαν είναι εκεί. Πυροβολή ξανά ο Άισμαν. Αυτός είναι ο καπούλας που όλοι ξέρουμε, ο αριστερός κυράς Μπόμπερ. 18-9, double score. Δύσκολο προβλέψουμε ότι είναι double score. Θεωρώ ότι υπάρχει μια σχετική ισορροπία στο μάτς, αλλά η ευστοχία στα σουτ τον. Ο Ψαρόπουλος τώρα θα απαντήσει. Δεν θα τα καταφέρω, Δημήτρη Ψαρόπουλος. Κερδισμένο φάουλ για την ομάδα των Royal Cardinals. Μάλιστα. Στα 42 δεύτερα, κατοχή της μπάλας για την ομάδα των Cardinals. Οι Brokers θα έχουν και σίγουρα μια φίληση. Κρητικόπουλος πιέζει παντού. Το κλέψουμε. Και έχουμε 26 δεύτερα. Ο Βλάχος είναι αυτός που παίρνει τα βήματα. Κερδίζει το φάουλ. Θεωρώ ότι είναι δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Δύο βολές για τον Τάσο. Αστοχή στην πρώτη βολή. Μέσα στη δεύτερη, 18-10 το σκορ, 17,9 δεύτερα και κατοχή της μπάλας για την ομάδα των Royal Cardinals με τον Γιώργο τον Καλιάτσο, το οργανώνει, ο Καλιάτσος. Πάει στο... Οπα, φαουλ. Έσπασε την μπάλα χαμηλά. Ο Άισμαν έδωσε το ψηλό. Πήρε την τελική γραμμή, κέρδισε το φάουλ. Έχουν φάουλ οι δύο ομάδες, 2 και 2. Χαλαρό το πρώτο δεκάλεπτο. 7,4 δεύτερα. Όλα για την ομάδα των Cardinals. 5 δεύτερα, κοιτάει το χρόνο, θα το πάρει το σουτ. Δίστασε, αλλά... Αυτός είναι ο Σαυρόπουλος, ο Κώστας. Και με αυτά και με αυτά έχουμε το 21-10. Επιστροφή και πάλι στο Ιβανόφιο. Μισθό στάδιο εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Σε κλειβάνει ξανά μπήκε. Ο Ψαρό θα το πάρει το σουτ. Αυτοχή. Το επιθετικό όμως, ο Δημήτρης ο Κρητικόπουλος. Δεν κατάφερε να βάλει το καλάθι. Έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ευτυχή στην πρώτη. Σκοράρι. Παραλίγο είναι αυτό. Στο τριών πόντων. Ουσιαστικό θεωρώ. Και φεύγει τώρα ο Μεχλιβάνης, παίρνει τα βήματα. Ανάποδο λέει. Εξαιρετικός ευνηδιασμός για την ομάδα των Brokers που οργανίζουν διαφορά 21-13. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Cardinals που δεν έχουν σκοράρει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Περίπου 9 λεπτά απομένει γι' αυτό σε τη λήξη του. Στο τριών πόντων. Άστοχο. Αυτός ήταν ο φίλος μου, ο Γιώργος Κουκαλιάς. Ο Ψαρόπουλος αστοχή, ο Κρητικόπουλος ξανά. Άλλο ένα επιθετικό, άλλο ένα σκουπίδι. Μαζεμένο. Ο Βλάχος θα τον παίξει, όχι φύγε, ζητάει στο συμπαίκτη του, γυρνάνε ωραία. Νομίζω πρέπει να σουτάρουν. 2-4, μετράει. Μετράει, αλλά ήταν πολύ βιαστικό επιπόλαιο. Γιατί ο χρόνος
τις επιθέσεις ήταν ελάχιστα 10. Βήματα, βήματα. Ναι. Καλή άμυνα από τον Τζαφίρη που έτρεξε. Ανάγκασε τον παίχτη του Royal Cardinals σε βήματα. Λάθος δηλαδή. 21-13 παραμένει. Αυτή τη στιγμή... Ο Βλάχος θα μπει μέχρι μέσα. Αρχοντικά θα βάζουμε την δίκη του στο πράγμα. Ήταν πολύ καλή διείσδυση, αλλά Κώστας Μαρινοσκίδης περίτεχνα δίνει στον Κυριάζο. Χαμηλά η μπάλα. Φάουλ, χαμηλά. Το παραδέχεται, σηκώνει το χέρι του ο παίκτης του Royal. Ο παίκτης του Brokers, ο Δημήτρης ο Κρητικόπουλος με το νούμερο 80. Από την τελική γραμμή. Δύσκολο jump stop με περιπέτεια. Με περιπέτεια σκοράρει και φτωχή. Παραλίγο το λάθος. Θα πάρει το σουτ τριών πόντων ξανά. Ο Γιώργος αστόχησε. 23-13 το σκορ. 10 πόντους διαφορά. Κρατάει ο Μπεχλιβάνης. Το κλείνει τώρα 2. Του κλέβουν και την μπάλα. Στον ενδιασμό. Το καλάθι. Ο Βλάχος πυροβολεί ξανά από το high post, αγαπημένη του θέση, αγαπημένη του κίνηση. 25-15. Ωραία προσπίση. Καλά δεν τα κατάφερε να σκοράρει. Αλλαγή. Διπλή αλλαγή. Θα μπει μέσα. Νομίζω είναι, ναι, ο Μαυρομανώλης ο Αντώνης είναι για τους Brokers και για τους τέτοιους, για τους Royal Cardinals είναι Κώστας ο Σταυρόπουλος. Ο Βλάχος νομίζω έκανε βήματα. Έκανε βήματα στην προσπάθειά του να αποφύγει τον αντιπαλό του. Θα το πάρει το σουτ, σουτ τριών πόντων. Άστο. Δεν τα καταφέρνουν όμως. Θα κρατήσουν την μπάλα οι Brokers. Έχουμε μια πτώση, όλα ευτυχώς. Όλα καλά. Τώρα οι Brokers ηρεμούν το παιχνίδι τους. Ο Μαυρομανώλης ο Αντώνης με καθαρό μυαλό προσπαθεί να οργανώσει εκ νέου μια επίθεση. Προσπαθεί να περάσει χαμηλά στον Τάσο τον Βλάχο, αλλά όχι απλά δεν τα κατάφερε. Έχασε την μπάλα ο Βλάχος που ζητάει αλλαγή και υπέπεσε και σε φάουλ. Ο Κορίνος θα μπει. Ο Κυριαζό. Ωραία ασίστ. Αλλά δεν είναι ασίστ γιατί δεν έχει στόχο. Ο Βλάχος παίρνει τα βήματα. Επέστρεψαν όλοι. Θα τον πάρει ο Ψαρόπουλος, όχι αυτό το σουτ. Δημήτρης Ψαρόπουλος. Ο Κρητικόπουλος δεν θα τα καταφέρει. 5 λεπτά από μένα. Έχουμε τον... Ο Κώστας του Ζαφίρη στην καρδίκη. Και στην αντίπερα όχθη μπήκε ο Άισμαν, δηλαδή ο Καπούλας. Μπήκε και ο Χωρίνος. Αρκετά ψηλό πάλι το σχήμα των Brokers. Αρμαρκάρι το σουτ, ελεύθερο σουτ, εύστοχο σουτ, 26-15. Οι φωνές από το Βλάχο, μιας και δεν εισακούστηκαν. Τα μαρκαρίσματα ήταν εντελώς αμαρκάρι. Στον τριών πόντων ο Βλάχο, το άστοχο. Το επιθετικό ο Ψαρόπουλος μέσα, εύστοχος. 27-10.
Ιωαννίδης, δίνει μια πάσα στο χ. Πολύ δυνατό ακριτικό πλούς ο Δημήτρης. Του τριών πόντων, άκρος. Ξανά Βλάχος. Ο Κρητικόπουλος. Δεν μπαίνει μπάλα θα λέγανε, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Οι Brokers. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Πέντε συνεχόμενες προσπάθειες, θα βάζουμε την δίκη τους. Τους βλέπετε εδώ πέρα, αν είναι δυνατόν, 27-17, αλλά με αυτά που και με αυτά οι Ρόγιαλ έχουν πήγει στον εμβιασμό. Ο Καπούλας. Ήρεμα, όμως ακούγεται από τον πάγκο, ο Ψίδης. Αμαρκάριστος, ξανά. Δούμε στο μπλοκάο, την Μπρόκερ. Νομίζω είναι μεταφορά τώρα για τον Κάρδιναλ. Ο Κυριαζόπουλος θα μπει μέσα τώρα, Κυριαζό. Λέει τους παίκτες του, μάλλον τους συμπαίκτες να ηρεμήσουν. Το 15 ποιος είναι. Μαυρομανώλη, ο Βλάχος. Πάρα πολύ ωραία από μέσα, ο Βλάχος. Θα το πάρει το σουτ, Κώστας Μαρίνος Ξίδης, με τα μπλούμπικη και βγήκε. Ο Ψαρό είναι εκεί, 27-19 για την ομάδα των Μπρόκερ. Παρά λίγο το κλέψιμο. Ο Πεχλιβάνης θα πάρει τη θέση του Ψαρόπουλου. Θα μιλώνει. Θα μιλώνει λίγο το σχήμα. Ο Βλάχος. Ωραία άμυνα. Και ανάγκασαν τον Τάσο Βλάχο σε φάουλ. Μετά από τη διπλή αμυντική λειτουργία με Κυριαζόπουλο και Σταυρόπουλο. Στο τριοπότον, The Iceman. Δεν τα κατάφερε ο Καπούλας. Ο Πεχλιβάνης έδωσε στο Μαυρομανώλη. Αμαρκάριστος. Αλλά είναι μακριά. Ο Μαυρομανώλη θα μιλάει. Κάτι πάσα. Θα πάρει το σου. Δύσκολο σου. Δύσκολο σου. 2 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι Royal Cardinals φεύγουν σαν σύγχρονο στο διαφό, αλλά οι Brokers έχουν επιστρέψει. Ο Κυριαζό οργανώνει. Άκουσα το σύ. Ο Μαυρομανώλης, ο Βλάχος. Ο Κρυβητόπουλος, θα του δώσει πριν. Ο Ψίδης τώρα πήγε στην άμυνα. Μισμά, τρίποντο. Ο Μαυρομανώλης. Το σκέφτεται ο Άισμαν, θα μιλάει μπάλα. Αμαρκάρ το σούτ, καλή άμυνα τώρα από τους Brokers. 1,5 λεπτά που μένει, λιγότερο από 1,5. Ο Βλάχος οργανώνει, Τάσος Βλάχος. Έχουν επιστρέψει όλοι. Ο Χωρίνος, ψηλάνω τους δώσεις πριν. Θα πάρει το σούτ, ξανά 3 πόντων, μέσα είναι αυτή τη φορά. Λιώνουν κι άλλο. Ο Αντώνης ήταν αυτός ο Μαυρομανώλης, στους 6-28-22. Η διαφορά έχει φτάσει και σε επιψήφιο νούμερο, τώρα είναι στους 6. Ο Άισμαν θα απαντήσει. Ναι, ο Καπούλας είναι αυτός.
δύο τρίποντα μέσα σε διάστημα λίγο δευτερολέπτων, 22. Τάσος Χριστόπουλος, μπασκετάκι Θεσσαλονίκα. Μπασκετάκι Master League. Ωραία κίνηση! Για highlight ο Τάσος Λάχος πέρασε χωρίς να βλέπει. Έβαλε ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Είχε περάσει κάτω από την μπασκέτα 39-24. Ο Κυριαζό με ραβέρσα! Βγαλμένη από άλλη εποχή, Χακίμ Ολάζουμ και τα λοιπά που θα θυμούνται οι παλιότεροι. Πάρα πολύ ωραίο ραβέρσες τους. Είναι κρίμα αυτό το σύντοχνο. Ο Βλάχος πήρε πολύ! Αυτός είναι ο Τάσος Βλάχος. 33-27-26 ξανά διαφορά. Όσοι πόδι δεν μπαίνουν σε 8 και 7 λεπτά, μπαίνουν σε 2-3. Αυτό είναι η ομορφιά του μπάσκετ. Μένουν 16 δεύτερα. Μένουν και περίπου τουλάχιστον 2 δεύτερα για την ομάδα των Brokers. Τώρα είμαστε 9. Φάουλ. 7,7 δεύτερα, 33-27. Ωραία προσπίση, jump stop, άστοχο, αδρανή όμως η άμυνα, δεύτερο σου, ποιος. Αποτέλεσμα πρώτη ημιχρόνου, 33-27. Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, Τάσος Χριστόπουλος, μπασκετάκι Θεσσαλονίκα, μπασκετάκι αφού. Πλέον έχει μεγαλώσει η οικογένειά μας και θα μεγαλώσει κι άλλο. Αλλά πάνω απ' όλα η ασφάλειά σας, τηρούμε όλα τα πρωτόκολλα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πρώτα η ασφάλειά σας, όπως σας τονίζω, δις και μετά η διασκέδαση. Με αυτά και με αυτά, ο Άισμαν Δημήτρης Καπούλας πυροβολή, αστόχη. Ο Κυριαζόπουλος το επιθετικό. Σουτάρει κι αυτός. Αλλά αυτό θα είναι εύστοχος από τη γραμμή των τριών και τον Τίλεο. Από τη γραμμή των τριών πόντων είναι εύστοχος, 36-27. Κάπως έτσι κύλησε το πρώτο ημίχρονο με μια διαφορά ασφαλείας. 6 με 10 πόντια του Brokers, ο Βλάχος πήρε πολύ αμέσως. Δεν τα καταφέρνει ο Φωκίνος. Ο Χωρίνος. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Ο Βλάχος με όλους και με όλα! Κάθος Βλάχος. Καλάθι και φάρ. Εννέα λεπτά πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Για να δούμε τι θα δούμε. Ο Άισμαν Καπούλας. Ξανά σου τριοφόντο. Αλλά δυνατά ο Ψαρόπουλος πήρε το αμυντικό. Νομίζω είναι φάουλ του Καπούλα. Α, όχι, είναι αμυντικό. Ο Μαυρομανόλης δίνει το χέρι του στον Δε Άισμαν που στήθηκε. Και κέρδισε το φάουλ. Αστοχή. Κατοχή της μπάλας και την ομάδα των Brokers. Παραλίγο το λάθος. Το λάθος. Ο Μάρτος σούτ, όχι το σούτ αυτό, ναι, άστοχο το μέσο Βλάχος, ο Άισμαν, κάτω και τις μπάλες για την ομάδα των Brokers. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα, ο Βλάχος, ωραία σύντ! Συνδυάστηκαν οι Δημητήριοι, ο Χωρίνος. Τα κατάφερε 36-32, για να δούμε. Έχει ψωμί το παιχνίδι, έχει ψωμί. Ο
Ο Κυριαζότζαμ στο μεταμπλό. Ο Βλάχος έχει την μπάλα στα χέρια του και την ευκαιρία η ομάδα του να μειώσει κι άλλο. 36-32 επαναλαμβάνω. Ο Βλάχος σε ρόλο playmaker. Πάει την μπάλα. Σου τριών πόντων, Μαυρομανώλης, αστοχή, ποιος. Η κατοχή της μπάλας για την ομάδα του Royal Cardinal. Ο Άισμαν, αμυλάει μπαλά. Ωραία ασίστ, που δεν είναι ασίστ, αλλά βλέπεις. Μάλιστα. Το σκέφτεται ο Γιώργος. Έξω η μπαλά, Άισμαν, Κυριαζό, 7, δεύτερα, 5, βήματα. Λιβάνης, ο Ψαρό για τρεις, Ψαρό! 36-35. Ακούσατε την κραυγή. Το καλάθι μετά από ώρα, ανάσα. Για την ομάδα των Royal Cardinals που έχουν απουσίες. Είναι μια δύσκολη μέρα προς εσείς. Παραλίγο το κλέψιμο, ο Πεχλιβάνης όμως συγκρατεί, κοιτάξτε άμυνα θανάτου. Ο Πεχλιβάνης! Βήματα. Δίνει το χέρι του. Μπράβο, 38-35, σε απόσταση βολής. Την πρόκειται προκάλεσε τη διαφορά. Να δούμε ο Κυριαζό τι γνώμη έχει γι' αυτό. Λείπει ο Φούτζι, λείπει ο Μάνος, λείπουνε αρκετοί. Πυροβολή ο Καπούλας. Αστοχή. Ο Ψαρό. Ο Ψαρό. Θέλει να τρέξει ο Ψαρό. Είναι όμως 4-5 Cardinals. Τώρα έρχονται οι Μπρόκερ. Ο Βλάχος. Για τρεις. Άστοχος. Ο Τεκλιβάνης. Βήματα, βήματα, βήματα. Πέντε λεπτά. Χαμηλάει μπάλα. Δύσκολη φάση. Το επιθετικό. Στου τριών πόντων. Και όλα από την αρχή. Μετά την τρύπα τη βόμβα του Μαυρομανώλη. Ωραία άμυνα. 38-38, 4:55 ήρθε η ώρα του Ζαφίρη. Ο Κώστας Ζαφίρης, πέντε θέση του Χωρίνου, του Φωκιανού. Ο Φωκίο, μισό λεπτό, έχουμε κατέρωθεν αλλαγή. Απ' την άλλη πλευρά θα μπει μέσα το νούμερο 10 στη θέση του Καλιάτσου. Ο Κώστας Σταυρόπουλος. 38-38 και αυτή τη στιγμή ανεστοχήσε Ψαρό. Ακούτε ότι γίνει στο γήπεδο όταν θα ευστυχήσει ο Ψαρό. Στο συν 3 οι Μπρόκερς που γύρισαν το παιχνίδι μέσα σε 5 λεπτά, η διαφορά των 6 πόντων έγινε συν 3. Έχουν την ενέργεια αυτή τη στιγμή. Να δούμε αν έχουν και το καθαρό μυαλό. Ο Βλάχος θα πάρει το screen από Ζαφίρη.
Μόνο στο ψαρό. Θα πυροβολήσει ξανά Δημήτρης Τσαρόπουλος. Ακούτε τι γίνεται από τους συμπαίκτες του. Δεν είμαστε και πολύ στο κήπεδο, μην φανταστεί. Όλο αυτό το σφάλο το κάνει ο Κρητικόπουλος και η παρέα του κάτω. 38-44. Γιατί δεν παίρνουν time out, θα έλεγα τώρα εγώ. Τώρα τον πεις ποιος είσαι εσύ να μας πεις θα κάνουμε. Άρα λέω εγώ. Ο Βλάχος δύσκολα. Θα το πάρει ξανά ο Μαυρομανώλης. Σε δαιμονιώνει φόρμα. Ο Καπούλας θα το πάρει. Στο τριοβόντον. Κυριαζό. Μέσα. Η μπασκετική μου ευφυΐα ήταν αυτή που τέτοια σούτ με ταμπλό από εκεί πέρα είναι με την πορεία που είχε. Μέσα, 44. Έχουν εξαλείψει και αυτά τα σούτ με ταμπλό που μαθαίναμε παλιά στις Αλάνες. Ο Ψαρό, Δημήτρης Ψαρό, η Εχμήτη Ευδόρατος μαζί με Βλάχο. Ο Ψαρό πυροβολή! Δημήτρης Τσαρόπουλος ευστοχή σε τρίποντο. Πεσμένος ευστόχησε σε τρίποντο. Έχει δικαίωμα και μια βολή. Δαιμονιώδης φόρμα. Τρελαμένος μπήκε ο Ψαρόπουλος. Ο Καπούλας έβαλε μέσα τον Ποπάη. Και μισό λεπτό έχουν γίνει αλλαγές. Μπήκε ο Κώστας Μαρίνος Ξίδης. Μπήκε και ο Κρητικόπουλος. Ο Ψαρόπουλος όμως δεν καταλαβαίνει Χριστό. 40-47, 40-48, από το συν 6 το μείον 8. Εν τω μεταξύ τώρα μου έρχονται τα λόγια του Ποπάη Κώστα Μαρίνου Ξίδη, που δεν θέλω να γίνω μάρτυρας κακού, αλλά αυτό ακριβώς μου περιέγραψε στη συνέντευξη τύπου που του πήρα. Φάλ. Είναι φάουλ, δικαίωμα για δύο βολές στον παίκτη των Royal Cardinals. Α, συγγνώμη, ψέματα. Είναι από την τελική γραμμή ο Ποπάη. Θα δώσει συνέχεια το παιχνίδι. Σταμάτησε την τρίπλα. Αστόχησε. Ο Κώστας ο Σταυρόπουλος, 40-48. Ο Βλάχος. Οι Brokers αυτή τη στιγμή εδώ το momentum τα έχουν όλα υπέρ τους, έχουν βρήκαν και το shoot. 40-48, 2 και 12, 8 υπόλοιπες διαφοράς. Ο Βλάχος θα πάρει χαμηλά, αλλά έχουμε ένα βία στο λάθος στην επαναφορά του. Ο παίκτης με το νούμερο 33, εκείνος ο Μπεκλιβάνης, έκανε μια σκαστή πάσα προς τον Βλάχο που χτύπησε στη γραμμή. Αυτό είναι έξω, είναι παράταση. Ο Άις μόνο Καπούλας. Ωραία άμυνα και κλέψιμο. Ο Κρητικόπουλος ήταν αυτός, ο Δημήτρης που έπαιξε άμυνα. Νάτος ο Ο Πεχλιβάνης. Ο Κρητικόπουλος ξανά. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο Κρητικόπουλος 40-51 έχει βάλει 4 τρίποντα φαρμάκι από δύσκολη θέση. Και είναι αυτός που έχει τόσο προβάδισμα. Ο Κυριαζός θα απαντήσει. Καλάθι μετά από ώρα από τους Brokers. 42-51. Ένα λεπτό απομένει και κάτι ψηλά. Τάσος Χριστόπουλος, μπασκετάκι Σαλόνικα, μπασκετάκι αφού, μπασκετάκι Master League. Ο Τάσος ο Βλάχος. Το κριτικό το παίζει άμυνα ο Ποπάη, γι' αυτό σας είπα εκεί μέσα. Θα κλέψουνε. Αντιαθλητικό είναι. Εννοείται, είναι πήρε παιδιά, τον κράτησε τον άνθρωπο. Έφευγε στον εφηδιασμό. Ο
42-51. Ο Κρυαζό. Πέρασε τη χρονιά. Η γνώμη μου είναι σε αυτές τις περιπτώσεις άθορα το βάλει γιατί είναι διπλό το κακό. Εκτός ότι χρεώνεσαι με φάουλ, έχει δύο βολές και την μπάλα. 43-51, για να δούμε. Σου τριών πόντων, δύσκολο! Δεν έχουν μπει. Δεν έχουν μπει στο δεύτερο ημίχρονο τα σουτ που θα περίμενε η ομάδα των Cardinals. Περιμέναν πολλά περισσότερα. Και ο Άισμαν, ο Καφούλας ακόμα δεν έχει οπλίσει. Δεν ξέρω. Είναι και αυτός μπόντερ, αυτό το λέω. Ο Ψαρόπουλος. Φάουλ. Θα μιλά. Θανάση! Θανάση! Ήρθε ο συνεργάτης μας. Θανάση Καθαπίδης. Πολύ πυρός προπονητής. 43-51. Ο Βλάχος. Κλείστηκε από δύο. Μόνο του Ψαρό. Τώρα σκέφτομαι τι που πάει. Δύσκολο στην τριοπόντο. Τι γίνεται, Θεέ μου. 43-50. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Βομβαρδίζουν από παντού. Η μπρόκερ σήμερα είναι... Δεν ξέρω. Μετράει άμα μπει. Με... 43-54. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Κυριαζό. Μέσα. Από τους πιο εύκολους παίκτες. Ο Κυριαζό, τις βολές. Ο Ψαρό, 3 δεύτερα, για 3! Δεν περιγράφω άλλο. Βλέπετε τους παίκτες στο Royal Cardinals, έχουν σηκώνει τα χέρια. 45-57. Ο Ψαρόπουλος, θέλω να δω τη στατιστική μετά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει τελευταίο δεκάλεπτο, επιστρέφουμε σε λίγο. Τάσος Χριστόπουλος, Μπασκετάκη Σαλόνικα. Royal Cardinals Brokers, 45-57. Υπενθυμίζω, στο πρώτο ημίχρονο πήγαν στα αποδυτήρια οι ομάδες με τους Brokers με 6 πόντους πίσω και αυτή τη στιγμή προηγούνται με 12 με ένα κρεσέντο 3 πόντων από Ψαρόπουλο Βλάχο, δηλαδή δεν ξέρω πόσα τρίποντα ήτανε, ήτανε σίγουρα 5-6 τρίποντα. Ο Ζαφίρης, ο Βλάχος ξανά για 3. Βγήκε και βγήκε, ποιος, ο Χρυσικόπουλος πολύ δυνατά. Ξαναπυροβολούν, ο Ψαρόπουλος. Ο Ποπάι, ο Ξύδης είναι αυτός. Πάνε την μπάλα. Ο Βλάχος, δύσκολος, ξανά. Αυτή τη στιγμή, 45-59, οι Royal Cardinals τα έχουν με την τύχη τους. Ο Κυριαζό, να δούμε τι θα καταφέρουν, έτσι, γιατί τα πράγματα... Καλά και όλα ωραία, συνεχίζουμε 9 λεπτά από μένα. Λύθηκε η παρεξήγηση και ήταν φάουλ. Ο Ποπάι, ο Κυριαζό. 3 δεύτερα από μένα. Κυριαζό πυροβολή! Δεν τα κατάφερε. Ζητάει αλλαγή. Ήρθε η ώρα, του Καπούλα. Να δούμε ο Καπούλα. Δεν έχει την τελευταία του κουβέντα. Δεν έχει φανεί καθόλου Άισμαν. Απορώ. Έχει... σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Δεν μας έχει λυθεί έτσι. Συνήθως είναι αιχμή του δώρα του για την ομάδα του. Ο Βλάχος, ξανά πυροβολή. Αυτή.
Θέλει να τρέξει τώρα η Royal Cardinals. Του τριών πόντων. Ο Άιστα μέχρι μέσα. Πάει την μπάλα. Έχει την μπάλα. Ο Ποπάει για τρεις. Ο Ξίδης. Άστος. Τίποτα. 8 λεπτά. Η διαφορά είναι στους 14 πόντους. Ο Βλάχος. Ο Ψαρόπουλος για τρεις. Τους μάτια σαν μάλλον. Σε αυτό το δεκαλέπτο δεν το έχω πάει τόσο καλά. Πάρα πολύ ωραία που πάει. Δεν θα τελειώσει. Ο Καπούλας πυροβολή. Έχουμε διαγωνισμό τριπώντων. Κλέψουμε. Ο Βλάχος. 7 λεπτά. Θα μιλάει πάλι. Ωραία ο Βλάχος. Κλεισμένος, αλλά καταφέρνει με ένα δύσκολο γυριστό σούτ να κάνει το 45-61. Είναι μέγιστη διαφορά. Θα τον πάρει το σούτ. Έρχεται σαν τρέιλερ. Εξαιρετική ασίστ. Αλλά κοιτάξτε, η ψυχολογία των Royal Cardinals αυτή τη στιγμή είναι στα τάρταρα. Ενώ κάνουν ωραίες επιθετικές ενέργειες, θα βάζουν με την τύχη τους εσωτερικές αλλαγές. Ο Βλάχος το σκέφτεται, ο Πεχλιβάνης θα πάρει το σούτο, όχι το σκρίνα τον Κρητικόπουλο, Ψαρόπουλος. Ο Βλάχος και ένα πυροβολή άστοχο. Ο Ποπάι μαζί με τον Άισμαν και άλλη αλλαγή. Κοιτάξτε εδώ, παραλίγο το λάθος. Δεν είναι συγκεντρωμένοι οι Πεχλιβάνης. Λείπουν ο Φούτζι, λείπουν πολλοί παίκτες στο Φούτζι. Να το σου τριωμόντων, αυτό ψάχνει για να ξεκολλήσουν λίγο από τον Γιώργο τον Καλιάτσο. 48-61, υπάρχει χρόνος, 6 λεπτά, αλλά δεν βλέπω διάθεση από τους Royal Cardinals. Θα να έχουν ρίξει λεφτή πετσέτα. Ο Πεχλιβάνης μέχρι μέσα. Φεύγει ο Άισμαν με Ψαρόπουλο. Είναι μόνο το Άισμαν. Παραλίγο να κάνει λάθος. Τώρα ο Βλάχος με τον Ποπάι. Σαράντα 68-63. Ο Καπούλας είναι κουρασμένος στην άκρη του γηπέδου. Ο Μαρίνος Ξίδης. Τώρα ο Μαρίνος Ξίδης δίνει την μπάλα. Ωραία στον Κυριαζόπουλο. Καλό άτομο. Τελικά ο φίλος μου ήταν μάλλον, μη λέω μεγάλες κουβέντες, 5 λεπτά από μένα, αλλά πόδι. Αλλά νομίζω ότι ο Κώστας Μαρίνος Τίδης θα αποδειχθεί προθετικός. Έχουμε διπλή αλλαγή και για τις δύο ομάδες. Κυριαζό μπαίνει από τη μία, μπαίνει και ο Πεχλιβάνης και ο Φωκίνος, ο Φωκίνος, ο Χωρίνος. 48-63. Ψαρόπουλος για τρεις. Πιστεύω είναι MVP. Δεν ξέρω, αλλά 48-66. Και αυτός ο Βλάχος, αλλά πιστεύω Ψαρόπουλος. Δεν ξέρω. Α, μας πει στατιστική γραμματεία. Το επιθετικό, όχι. Ο Κυριαζόπουλος κουνάει το κεφάλι από εγωτευμένος. Μια και πάλι πήγε και βγήκε. Ο Ψαρόπουλος. Ο Κρητικόπουλος. Ο Ψαρόπουλος, αμαρκάριστος. Από εκεί. Ο Άισμαν, ο Καπούλας, φεύγει. Καπούλας. Θα τον πάρει το σκούτο, Καπούλα. Κακό σου. Ο Καπούλας δεν μας έχει νυχτήσει ο Άισμαν σε τέτοια. Σουτ. Είναι από τους πιο εύστοχους. Έξω από τη γραμμή των τριών πόντων. Τώρα ήταν η μέρα του, θα δούμε. 48-66. Στις 18 η διαφορά. Θα τον πάρει το σούτο Δημήτρης ο Κρητικόπουλος για τρεις, ασταφώς. Ο Βλάχος εκεί πέρα. Ωραία γυρίδι. Ατοχή ξανά. Κόπηκε. Ο Ψαρόπουλος, ο Άισμαν, ο Καπούλας. 18 πόντους διαφορά, απίστευτο. Στο τριών πόντων.
Αυτό. Ε, δεν βρίζουμε. Η δικιά μου εκτίμηση είναι πως οι δύο ομάδες είναι αξιόμαχες, είναι ισότιμες. Απλά στην προκειμένη φάση η δαιμονιώδης φόρμα του Ψαρόπουλου και του Βλάχου ήταν αυτό που έχει κάνει τη διαφορά να έχει φτάσει 3 λεπτά πριν από το τέλος τους 18 πόντους. Μάλιστα. 30 λεπτά λεπτά τώρα στο Χριστόπουλο του Μπασκετάκη Σαλόνικα. Εκλαίω αυτό. Σαν να έχω πάθει μπλοκάω τη Royal Cardinals. Ο Βλάχος. Τριδικόπουλος. Εκλειβάνης για 3. Ο Μαυρομανόλης. Ο Ψαρόπουλος. Ο Βλάχος, ο Τάσος. Πάλ, δεν μετράει. Τέταρτο φάουλ, αλλά πιστεύω μικρή σημασία έχει τώρα. Η διαφορά είναι 18. Ο Άισμαν είναι εκεί. Όπω πάει, συγγνώμη, ο Άισμαν είναι αυτός. Θα φύγει με τον κριτικό του. Ο Καπούλα τζαμπτό. Πάστο. Καλιά μου από τον κριτικό. Τον κριτικό του δηλαδή. Άρα το 8-68, μάλιστα. Σου τριών πόντο να μαρκάρεις το, ναι, άστοχο. Ούτε τώρα, μάλιστα. Ούτε τώρα, ο Κυριαζόπουλος. Ο Ψαρό. Από εκεί ο Χωρίνος. Δεν τα καταβολώ από εκεί. Σιούτ τριών πόντων, περίπου 1,5 λεπτά απομένει. Ο Κρητικόπουλος. Πάρα πολύ ωραίο Δημήτρης, στο δική μπάλα όμως. Στο μάσιμο, ο Άισμαν Καπούλας. Ηρεμεί την ομάδα. Δύσκολη φάση. Πόσο θα είναι ο Σίδης, Καπούλας, ο Ξίδης, ο Καπούλας. Θα πάρει το σύντριο από το τόχι. Ναι. Ναι. Μπράβο. Ο Γιώργος, ο Καλιάτσος. 91-68. Τώρα μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Λίγα δεύτερο Κρητικόπουλος. Και αυτό το φάω από τον Καλιάτσο. Ωραία assist. Ο Ψαρόπουλος, ο Βλάχος. 51-70. 19 πόντους διαφοράς. Μάλιστα. Καλιάτσος. Το πάει. Είναι 70. Ο κριτικό! Το έχασα. Το μπάσιμο μου φύγει μπάλα, λέει. Δεν είπα αυτό που είπε Δημήτρη. Σου φύγει, αλλά ο Καλιάτσο. Σου τριών πόντων οι Cardinals. 36 δεύτερα. 30. Δεν βλέπω τώρα. 30. Ο Δημήτρης ο Κρητικόπουλος πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ.
Ο Χωρίνος, ο Φωκίον, έβαλε το καλάθι 51-72. 21 η πόντη διαφορά. Δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. Μέσα. 24 τελευταία δεύτερα. 51-73 για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ο Καπούρας θα ρίξει ένα σύντριο πόντορο από το σπίτι του. Νομίζω, ναι, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. 51-73. Οι δύο παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. 51-73 Τάσος Χρυστόπουλος, μπασκετά Ξαλόνικα, μπασκετά Καρφού. Ευχαριστώ πολύ.